Όλα έτοιμα είναι στο νομό Καρδίτσας για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων που αρχίζουν την ερχόμενη Παρασκευή. Ήδη έχουν οριστεί τόσο οι επιτηρητές όσο και οι ηλικιακές επιτροπές, ενώ η μοναδική αλλαγή έχει να κάνει με τη μείωση των εξεταστικών κέντρων που από 18 φέτος θα είναι 14. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, οι υποψήφοι που ήταν πέρυσι ήταν 965, φέτος έχουμε κάπως λιγότερους, έχουμε 909 υποψηφίους. Τα εξεταστικά κέντρα πέρυσι ήταν 18, φέτος έγιναν 14, δηλαδή έχουμε μία μείωση και στην περιφέρεια και στο κέντρο. Όσον αφορά το βαθμολογικό κέντρο, έχουμε το ίδιο, είναι στο τρίτο γυμνάσιο. Εκεί θα γίνουν και οι εξετάσεις των φυσικώς αδυνάτων μαθητών του νομού μας, οι οποίοι αριθμούν γύρω στους 7. Οι ηλικιακές επιτροπές έχουν ήδη οριστεί, γνωρίζουν δηλαδή σε κάθε εξεταστικό κέντρο ποιες επιτροπές θα υπάρχουν, ποιοι είναι οι πρόεδροι και ποια τα μέλη. Οι επιτηρητές των εξεταστικών κέντρων έχουν οριστεί και μάλιστα σε διπλάσιο αριθμό. Ελπίζω και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά. Την Παρασκευή θα διαγωνιστούν υποψήφοι των ημερήσεων ηλικίων και το Σάββατο θα ακολουθήσουν αυτοί του Εσπερινού.